Όχι μόνο χάθηκε πανηγυρικά και το φετινό καλοκαίρι, αλλά τον κίνδυνο να χαθεί εμπορικά ακόμη και το καλοκαίρι του 2018 αντιμετωπίζει η πολύπαθη επένδυση των υδροπλάνων που εξελίσσεται σε ένα σύγχρονο γεφύρι της Σάρτας, συγκεντρώνοντας όλες εκείνες τις παθογένειες που βάζουν φρένο στο επιχειρήν και την ανάπτυξη της χώρας. Παρά τις εξαγγελίες, παρά τις συσκέψεις, παρά τις επαφές, όπως αυτές που έγιναν και στην Καλαμάτα, τελικά τα υδατοδρόμια που έχουν αδειοδοτηθεί μέχρι σήμερα στην περιφέρεια είναι μόλις 3. Ενώ για το κεντρικό υδατοδρόμιο της Αθήνας, που θεωρείται κλειδί για την ενεργοποίηση των επενδύσεων στα υδροπλάνα, δεν προβλέπεται και ούτε έχει ξεκινήσει ακόμα καμία διαδικασία. Αντίστοιχα φυσικά και για τη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα. Δεν έχουμε εξέλιξη καμία για το υδατοδρόμιο, διότι υπάρχει ένα κενό νομοθεσίας που έχει σχέση με το ιδιωτικό πλέον υδατοδρόμιο. Υπάρχει ένα κενό εκεί στην νομοθεσία που δεν έχει ακόμη απεγκλωβιστεί από το ελληνικό κράτος, δηλαδή από τη σχετική νομοθεσία, ώστε να προχωρήσουν οι παραπέρα διαδικασίες. Όπως λέμε πλέον, η αδειοδότηση των έργων αυτών. Αν και έχουν περάσει 13 ολόκληρα χρόνια από την αρχική βραχύβια εμφάνιση των υδροπλάνων στην Ελλάδα, η πολιτεία δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα το απαραίτητο πλαίσιο που θα οδηγήσει με ασφάλεια στο ξεκλείδωμα των επενδύσεων στον χώρο αυτό. Σύμφωνα με τους εμπλεκόμενους στην πολύπαθη υπόθεση, αρκετά είναι τα μεγάλα αγκάθια που εξακολουθούν να κρατούν τα υδροπλάνα μακριά από τα ελληνικά νησιά αλλά και τα παράλια της υπηρωτικής Ελλάδας. Το νομοσχέδιο, αν και έχει ολοκληρώσει ένα χρόνο διαβούλευσης, δεν έχει μέχρι σήμερα προωθηθεί στη Βουλή για ψήφιση. Και από την άλλη, δεν έχει υπάρξει μέχρι τώρα ένα δίκτυο αδειοδοτημένων υδατοδρομίων, έτσι ώστε τα υδροπλάνα να μπορούν να συνδέουν αρκετούς προορισμούς, εξασφαλίζοντας τον κρίσιμο όγκο πτυτικού έργου που θα καταστήσει βιώσιμη τη λειτουργία τους.